Μαζί μας η κυρία Κατερίνα Παπακώστα από τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Και ο κύριος Μανώλης Όθωνας, μέλος Κεντρικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, κυρία Καφαντάρη, να ξεκινήσουμε από εσάς. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι κάνετε αλχημίες προκειμένου να εμφανιστεί στον προϋπολογισμό ένα εικονικό πλεόνασμα από τον ΕΦΚΑ. Καταρχάς, όσον αφορά τον ΕΦΚΑ, δόθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία και από τον πρόεδρο του ΕΦΚΑ ότι εκεί που προβλέπεται να είναι ελληματικός, είναι πλεονασματικός. Και θα έλεγα σε σχέση με τον ΕΦΚΑ, τα συν 188 εκατομμύρια αντί για 750 πόσο ήταν έλλειμμα που προϋπολογιζόταν, αυτό δείχνει κάποια πράγματα. Δείχνει καταρχάς την επιλογή ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε για ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, κάτι που πολλοί το λέγαν χρόνια, αλλά δεν τολμούσαν να το κάνουν. Υπάρχουν δυσκολίες σε αυτή τη διαδικασία. Απ' την άλλη μεριά, έχει υπάρξει αύξηση της εισπραξιμότητας. Ένα. Δεύτερον, υπάρχουν ρυθμίσεις. Από την άλλη μεριά, τώρα αναγγέλλεται και από τον Υπουργό ότι για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία άμεσα θα νομοθετηθούν και οι 120 δόσεις. Από την άλλη μεριά, είναι εκτός την αύξηση της εισπραξιμότητας και βέβαια ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που δεν είναι έτσι κατά αποκοπή, είναι με βάση το εισόδημα, με βάση ένα ποσοστό κλπ. Και όλα, σας λένε και ότι βέβαια, κρατάτε τις συντάξεις για να δώσετε κοινωνικό μέρισμα για να φανείτε στα μάτια του κόσμου ότι κάτι κάνετε. Όμως και η εισφοροδιαφυγή, δεν θα ήθελα να το παραλείψω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και από δηλαδή, το κρατικό προϋπολογισμό έτσι, ενισχύθηκε. Λοιπόν, και οπότε πιστεύω ότι δεν είναι σωστή αυτή η εκτίμηση. Mm-hmm. Με ρωτήσατε κάτι. Ναι, σας ρώτησα για να συνεχίσω και το ερώτημα της Νίνας. Η κριτική που ακούγεται είναι ότι κρατάτε τις συντάξεις, κρατάτε τα ληξιπρόθεσμα, μειώνετε τις συντάξεις προκειμένου να δοθούν χρήματα ως κοινωνικό μέρισμα μόνο και μόνο για τα μάτια καταρχάς, του κόσμου. Όταν για να φανείτε για ότι ασκείται κοινωνική πολιτική. Έτσι, υπάρχει ένας καινούριος νόμος, ο οποίος επαναπολογίζονται και οι παλιές, δίνονται συντάξεις, παρελήφθησαν χιλιάδες, τώρα αριθμό ακριβώς δεν θυμάμαι. 357.000, ναι, να μας απαντήσει η κυρία Παπακώστα. Έχουν γίνει. Έχουν εκδοθεί πολλές συντάξεις και έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι μέσα στο 18 το καλοκαίρι ό,τι υπάρχει μέχρι σήμερα θα έχει υπολογιστεί και θα έχει δοθεί. Είμαστε σε μια φάση μετάβαση στο καινούριο σύστημα, κάτι που έχει δυσκολίες. Αλλά για την έκδοση των συντάξεων. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως θα ήθελα να πω κάτι. Πόσοι ήταν οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία, το 10, 11, 12, 12.500. Τώρα, με τις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων, που φύγαν πολλοί και είναι γύρω στις 8.500. Δηλαδή, μιλάμε και για το προσωπικό το οποίο υπάρχει στα ασφαλιστικά ταμεία να δουλέψει για να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοση συντάξεων. Μάλιστα. Κύριε Παπακώστα.